εδώ στον Λίμπερο με τον κύριο Μάστορα, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της καμπάνιας Μία Μπάλα για Όλους, που έχει δημιουργήσει την ειδική μπάλα, αλλά είναι και υπεύθυνος του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου Τυφλών. Να τον καλησπέρισουμε να μας τα πει καλύτερα και να μοιραστεί μαζί μας αυτή την ανεπανάληπτη, την φοβερή στιγμή που ζήσατε. Επαναλαμβάνω, εσείς οι τυχεροί που ήσασταν στην Τούμπα, το ζήσατε, το είδατε από κοντά εννοώ. Καλησπέρα κύριε Μάστορα. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως σας τα είπατε, είμαι Ινφαντίνο με μαλλιά πλέον, ως ένας υπεύθυνος ποδοσφαίρου τυφλών παγκοσμίως, αλλά ήταν πραγματικά μοναδική στιγμή που ζήσαμε όλοι και εγώ, να πω την αλήθεια, προτίμησα στον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να είμαι στις κερκίδες, ναι, για να ενώσω τη φωνή μου μαζί με τους υπόλοιπους φιλάθλους και να φωνάξουμε όλοι δυνατά το όνομα του Λέανδρου και να μείνει στην ιστορία και για την ομάδα και για την Ελλάδα, αλλά κυρίως που ήταν πρωταγωνιστής ο ίδιος ο Λέανδρος, ένα παιδί 9 ετών με οπτική αναπηρία. Θέλετε να μου πείτε, κύριε Μάστορα, ναι, τα πρόσωπα των φιλάθλων που αποθηκεύσατε στο μυαλό σας όταν έζησαν αυτή τη στιγμή, που τους βλέπατε δίπλα σας, απέναντί σας και τα λοιπά, όλη αυτή την εικόνα, να τη μοιραστείτε? Και αυτή τη στιγμή ανατριχιάζει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου να μπαίνουμε στα αθλητικά παπούτσια ενός παιδιού με οπτική αναπηρία, να αναγνωρίζουμε όλες τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα και όχι μόνο σε μία στιγμή, και να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, φωνάζοντας το όνομά του και δημιουργώντας και ένα θύμα από την αρχή, γιατί αυτό που έγινε, η επικοινωνία του Λέανδρου με το κοινό, δεν σταμάτησε μόνο σκοράροντας τον γκολ και τον επιθυμούσαμε το όνομά του, αλλά μέσα στο γήπεδο δημιούργησε ένα σύστημα εκείνη τη στιγμή και ο Λέανδρος αναγκάστηκε μέσα σε εισαγωγικά να πάρει για δεύτερη φορά το μικρόφωνο και να ευχαριστήσει για δεύτερη φορά το κοινό για αυτό που έγινε. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα που έγινε. Δεν περιγράφεται. Με τίποτα. Απλά το νιώθεις. Απλά το νιώθεις μόνο. Έτσι. Θα το σκεφτείτε ότι ο Λέανδρος την προηγούμενη εβδομάδα στο ΠΑΟΚ Μαρσέι ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στον γήπεδο ποδοσφαίρου. Δηλαδή, ζήσαμε μαζί όλες τις δυσκολίες που έχουν στη μετακίνηση, στην κινητικότητα, δηλαδή, για να φτάσουμε σε ένα sold out αγώνα και να τιμήσει η UEFA μέσω της καμπάνιας, το πρόσωπο της καμπάνιας Μία Μπάλα για Όλους, το Λέανδρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί αυτή η καμπάνια, βέβαια από τη Θεσσαλονίκη, μοιράζοντας δωρεάν μπάλες και για παιδιά με οπτική αναπηρία σε όλο τον κόσμο, ο Λέανδρος ήταν, όταν γνωριστήκαμε, 4 ετών. Ναι. Και η UEFA, με το Ίδρυμα για την UEFA, και οι άνθρωποι από πίσω, μεγαλώνουμε όλοι μαζί. Γιατί σε κάθε προφητικό βίντεο, κάθε χρονιά, ο Λέανδρος μεγαλώνει από 4 με 5 ετών. Την περσινή χρονιά επιλέχθηκε ο Λέανδρος μαζί με τον Άγγελο Χαριστέα να είναι το προφητικό βίντεο σε όλες τις πόλεις όπου διοργανώθηκε το UEFA Euro 2020. Mm-hmm. Να είμαστε κι εμείς εκεί στην Βουδαπέστη, λίγο πριν το Γαλλία, Πορτογαλία, για τρεις μέρες γεωματικές βράσεις, και να επιλεγεί για το Parc Marseille να είναι το παιδί που θα βάλει την επίσημη μπάλα του αγώνα στο ειδικό βάθρος, μια τελετή προώθησης, αυτό που θέλουμε στον αγώνα. Άλλη ανεπανάληπτη στιγμή, άλλη ανατριχιαστική στιγμή εκεί στο ευρωπαϊκό μάτς. Ναι. Πότε είπατε, γνωριστήκατε εσείς με τον Λέανδρο, κύριε Μάστορα? Και η καμπάνια ξεκίνησε χάρη στον Λέανδρο. Δηλαδή, εγώ όταν γνώρισα τον Λέανδρο στην ηλικία 4 ετών, είχε ήδη χάσει την οραστή του ολικά στην ηλικία 2,5 ετών λόγω ενός προβλήματος υγείας. Και ήταν η πρώτη φορά που είχε έρθει στη σχολή τυφλών, Θεσσαλονίκη, ως εθελοντής μαζί με την οικογένειά του, για να πει ένα γρίφο σε ένα παραμύθι που είχα δημιουργήσει σε έκδοση Βελεπόντο και σε γραφή Μπρέι, να κάνουμε τη θεατρική αφήγηση. Εκεί λοιπόν, γνωρίζοντας τον Λέανδρο, και κάθε άνθρωπος που συναντάει τον Λέανδρο είναι ένα παιδί το οποίο είναι αξιάπητο, αστέρι, λάμπει και οτιδήποτε θα κάνει στη ζωή του θα διαπρέψει. Και εγώ του έδωσα λοιπόν την μπάλα ενηλίκων ποδοσφαίρου τυφλών που υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι ένα παραολυμπιακό άθλημα και μάλιστα το μοναδικό παραολυμπιακό ποδόσφαιρο στους παραολυμπιακούς αγώνες. Και εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι ήταν ανέφικτο για τον Λέανδρο να φτιάξει μια μπάλα που ζητήθηκε πάρα από μισό κιλό. Δηλαδή ο Ρονάλντο και ο Μέση που βλέπουμε σκοράζουν μια μπάλα 400 γραμμαρίων. Ναι. Η ειδική μπάλα που μεσόρευε την τυφλόν για ενήλικες είναι πάνω από μισό κιλό και ήταν αδύνατο να παίξει με τις αδερφούλες του. Και αυτό λοιπόν δημιούργησε αυτή την μπάλα χάρη στον Λέανδρο
και η δική μου συνεισφορά στον χώρο είναι ότι δεν είμαι επιχειρηματία. Οπότε αυτή η μπάλα δεν πωλείται, αλλά μόνο βρίζει. Για πείτε μας λοιπόν για την μπάλα. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ στο Λίπερο πριν από αρκετό καιρό. Τότε που δεν ήταν πολύ γνωστό και δεν είχε γίνει και αυτό. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι ότι είμαστε μαζί μια ομάδα. Και αυτό είναι και το ομαδικό πνεύμα αυτή τη καμπάνια, ότι τίποτα δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Χάρη σε εσάς και χάρη και στο Λέανδρο που τον αγαπάνε και όλοι, και χάρη και στους υπόλοιπους πρόεδρους μας. Έχει ήδη φτάσει σε 213 χώρες και περιοχές, δηλαδή μέσα 4 χρόνια μας έχουν μείνει μόνο 7 χώρες των ΗΠΑ. Mm-hmm. Ήδη έχει επιλεγεί για την περσινή χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα 13 καλύτερα σχέδια της χρονιάς, και την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε στις Βρυξέλλες, παρουσία της Επιτρόπου, να μάθουμε την τελική μας φάση, την τελική μας θέση στο πόντιουμ, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, ως το καλύτερο σχέδιο της χρονιάς 2021 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή υπάρχει αναγνώριση σε πολλά επίπεδα, είτε μέσα από την UEFA, είτε μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και παγκοσμίως. Έτσι. Για πείτε μας λίγο για την μπάλα αυτή που δημιουργήσατε. Πώς είναι δηλαδή αυτή η μπάλα? Λοιπόν, αυτή η μπάλα είναι μια, όπως λέω, ναι, αγαπησιάρικη μπάλα. Είναι μια μπάλα δηλαδή, που είναι περίπου σαν handball event, δηλαδή είναι πιο μικρή, μπαίνει σε μια σχολική τσάντα. Είναι μια μπάλα 250 γραμμαρίων. Άρα λοιπόν είναι μια μπάλα που όλοι θέλουμε να έχουμε και όλοι θέλουμε να παίξουμε, είτε ναι, είτε χωρίς οπτική αναπηρία. Είναι μπάλα, όπως είπαμε, που δεν πωλείται. Και πηγαίνει, κουβουνίζει και θέλουμε σε κάθε σπίτι και σε κάθε σχολείο παιδιού με οπτική αναπηρία. Στην Ελλάδα, το εκτελεστικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Υπουργεία Παιδείας για όλα τα σχολεία. Δηλαδή, κάθε χρόνο εμείς χαρτογραφούμε όλα τα σχολεία της χώρας, όπου είναι και παιδιά με οπτική αναπηρία. Ναι. Θέλουμε ένα εκτελεστικό πακέτο για προσωπική ανάπτυξη του παιδιού, δηλαδή την παίρνει σπίτι και την ειδική εκπαίδευση μετά τη σχολική εκπαίδευση, αλλά και ένα πακέτο για τη σχολική μονάδα και στην περίληψη, γιατί συνήθως τα παιδιά με οπτική αναπηρία φοιτούν στα σχολεία της γειτονιάς τους. Σε ένα γενικό σχολείο, γιατί υπάρχει μια τάξη 19 παιδιά κατά μέσο όρο που βλέπουν και ένα παιδί που δεν βλέπει. Υπάρχει ειδική υποστήριξη, όπως γνωρίζετε, από τους καθηγητές δασκάλους, ειδική αγωγή για τα μαθήματα. Όταν όμως έρχεται το μάθημα της φυσικής αγωγής, υπάρχει ένας μόνο εκπαιδευτικός υποστηρικτός που είναι η γυμνασία στη γυμνάσια. Άρα λοιπόν χρειάζονται δωρεάν τα φυσικά εργαλεία για το δικαίωμα στο παιχνίδι. Και μαζί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να έχουμε το δικαίωμα και στην ποιοτική εκπαίδευση. Άρα να μπορούμε να φτιάξουμε δραστηριότητες που θα αναπτύξουμε ικανότητες για όλα τα παιδιά, και όλα τα παιδιά θα μπορούν να διαδηλάσουν, είτε έχουν είτε δεν έχουν οπτική αναπηρία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μετά από όλο αυτό που έγινε, και κλείνουμε με αυτό, μιλήσατε με τον Λέανδρο, πείτε μας λίγο, μοιραστείτε λίγο μαζί σας. Τι είπε, τι είπε, τι ένιωσε. Εντάξει, πραγματικά. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει την οικογένειά του που τον υποστηρίζει, αλλά και εμείς που είμαστε δίπλα του και είμαστε, κάθε φορά που μαγευόμαστε και με τα συναισθήματα που περιγράφει, και ήταν για τον ίδιο, δεν το περίμενε. Δηλαδή, όλο αυτό ενώ ήξερε, είχε προετοιμαστεί ότι θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο και να νιώσει ήταν κάτι ιδιαίτερο. Είναι κάτι το οποίο για τον ίδιο θα του μείνει για πάντα χαραγμένο, γιατί όταν γνωριστήκαμε 4 ετών, βιώνωσα και τότε πράγματα, αλλά ξεχνάμε κάποιες φορές γιατί μεγαλώνοντας. Mm-hmm. Αυτή όμως είναι μια στιγμή που ήταν μοναδική και χάρη στον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό που αγκαλιάστηκε, όχι μόνο στο στάδιο μέσα. Δηλαδή είδατε κι εσείς τη διάδραση που είχαν από όλες τις ομάδες, την αποδοχή που είχε ο Λέανδρος από τις όλες τις ομάδες και όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων. Και είναι κάτι το οποίο, αν αυτό πρεσβεύουμε ως μια μπάλα για όλους, έγινε στην πράξη, γιατί αγκαλιάζει το Λέανδρος από όλες τις ομάδες, πέρα από κάθε οπαδικά κίνητρα και επιδιώξεις. Ο αγαπημένος ποιος είναι, ο Πασχαλάκης? Ο αγαπημένος παίκτης? Ναι. Δηλαδή, και να πούμε και ένα μπράβο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι την Πέμπτη το γνώρισε στο ΠΑΟΚ Μαρσέλη. Ναι. Το Σάββατο ήταν στην προπόνηση ΠΑΟΚ Άρης, που μίλησε και με όλους τους παίκτες και με τον Πασχαλάκη. Ναι. Και την επόμενη εβδομάδα, μέσα σε μία εβδομάδα, τα πράγματα έγιναν λέει πάρα πολύ πυκνά. Έγινε αυτό που έγινε, και πραγματικά φέρνω αιτήματα από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το βίντεο που είχε και μεγάλη απήχηση, ήδη η UEFA θέλει να κάνουμε αγγλικούς υπότιτλους και να ανεβάσει και η UEFA ένα μικρότερο βίντεο, αλλά ήδη παίρνουν πάρα πολλά αιτήματα από όλο τον κόσμο που θέλουμε να διοργανώσουμε κάτι παρόμοιο σε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή από την Αργεντινή ήταν χθες, από την Κύπρο, από πάρα πολλές χώρες θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε κάτι πρωτοβουριακό την προηγούμενη Πέμπτη.
Εσείς είστε και υπεύθυνος του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, πώς τυφλών, ναι. Ακριβώς, εντάξει, έχω μια διπλή ιδιότητα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο θα καταφέρω νομίζω ότι μια χαρά που μπορούσε να βρίσκει τη θέση του. Φανταστείτε ότι στο Παρίσι 2024, αυτό που προετοιμάζουμε τώρα, είναι, αν θέλει κάποιος να ακολουθεί το ποδόσφαιρο, υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο ολικά τυφλών, το ποδόσφαιρο 5x5, και θα στηθεί, είναι η μοναδική εξωτερική εγκατάσταση με 13.000 κόσμο σε κάθε αγώνα μπροστά στον πύργο του Άιφελ. Οι αγώνες θα γίνουν και βραδινοί. Ναι. Και αυτό δηλαδή είναι πραγματικά. Οι αγώνες θα γίνουν και το βράδυ, όπου θα φωτίζουν το γήπεδο και με τα φώτα του πύργου του Άιφελ. Και είναι πραγματικά αυτό που θα συμβεί, είναι ότι όλος ο κόσμος θα θέλει να έρθει σε αυτή την εγκατάσταση για να φωτογραφεί και όχι μόνο να παρακολουθήσει το στάθμο των αθλητών κριτών δηλαδή, που θα έχουν εκεί, αλλά να είναι κάτι που θα το κρατήσει για πάντα. Είναι κάτι το οποίο και αυτό θα γίνει. Επειδή συναναστρέφεστε με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, προβλήματα όρασης, τι δύναμη έχουν αυτά τα παιδιά, τι δύναμη έχουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μάστορα, τι δύναμη έχουν, τεράστια. Φανταστείτε ότι οι περισσότεροι αθλητές και αθλήτριες δεν έχουν δει ποτέ. Δηλαδή, είναι δύσκολο να διδάξεις σε κάποιον που στον προσανατολισμό, είτε πώς είναι κάθε, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Και ουσιαστικά με όλα αυτά που βάζουν για να γίνει ασφαλές, αλλά να ξεκινήσει τα πάντα από την αρχή. Και αυτό είναι κάτι μαγικό που έχει παρακολουθήσει κάποιο στο Λέανδρο. Εγώ κάθε μέρα, να πω την αλήθεια, ξαναβλέπω το βίντεο και η γυναίκα μου λέει: μα πάλι, γιατί η εκφράση του Λέανδρου που δεν έχει κάτι μιμητικό, δηλαδή δεν έχει δει κάποιον κάποια να κάνει, είναι μοναδικό. Ένας αθλητής ή μια αθλήτρια ζει όπως οι υπόλοιποι μας όλες τις δυσκολίες που έχει να αντιπαρέσει. Την καθημερινότητα με τον μπαστούνι, με το σκύλο όλο βιβό, μπαίνοντας σε ένα αγωνιστικό χώρο, στα αφήνει απ' έξω, τρέχει αυτόνομα 40-20 μέτρα, είναι σαν ποδόσφαιρο σάλα, συνεργάζεται μαζί με άλλους δυναμικά, δηλαδή να περάσει την μπάθο, είναι ατομικό άθλημα, και βάζει γκολ σε ένα τερματοφύλακα που βλέπει. Δηλαδή, που είναι πάρα πολύ ικανή η τερματοφύλακα, κυρίως σε εθνικό επίπεδο, και παρόλα αυτά με μια πιο βαριά μπάλα, στο συνέστημα είναι μοναδικό, και η ικανότητα που ξεδιπλώνει το ποδόσφαιρο, το άθλημα αυτό. Στους αθλητές και στις αθλήτριες, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τα όρια ενός αθλητή και μιας αθλήτριας. Εμείς αγαπάμε, εντάξει, είναι σαν παιδί μας, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο όλος ο κόσμος να παρακολουθεί σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Κύριε Μάστορα, και πάλι συγχαρητήρια. Και τότε και τώρα και που ξαναμιλάμε, συγχαρητήρια. Δείτε, ναι, είναι φοβερό όλο αυτό που κάνετε. Είναι φοβερό όλο αυτό που κάνετε. Και μπράβο σας. Και σε εσάς και στους καρατές και σε εδώ, γιατί είμαστε όλοι μαζί. Όλοι. Αυτό είναι κάτι που μας αρέσει και το αγαπάμε. Είμαστε όλοι μαζί και μεγαλώνουμε και κάτι ξεκίνησε από εδώ ως μια καλή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε και περήφανοι ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Χρόνια πολλά και πάλι, κύριε Μάστορα. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά.